Το λόγο έχει ο κύριος Υπουργός για να αιτιολογήσει το χαρακτηρισμό του κατεπήγοντος. Κύριε Υπουργέ. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Όπως ξέρετε, η διαδικασία που έχουμε μπροστά μας αρχίζει από την αίτηση που κάναμε για ένα νέο δάνειο από το ESM. Σε αυτή την αίτηση, μετά από αυτή την αίτηση, ήταν 19 βήματα που πρέπει να γίνουν για να φτάσουμε μέχρι την πρώτη πληρωμή 19 του μηνός για να πληρωθεί το ομόλογο της Εκουτού. Σε αυτή τη διαδικασία ρωτήσαμε το ESM αν υπάρχει και πρόβλεψη για δάνειο γέφυρα αν δεν το πετύχουμε. Το ESM, που η διοικούσα επιτροπή είναι η ίδια η επιτροπή που είναι το Eurogroup, δηλαδή απλώς αλλάζουν οι υπουργοί οικονομικών το καπέλο και γίνονται το Board of Governors, δηλαδή η διοικούσα επιτροπή του ESM, μας είπανε ότι δεν υπάρχει άλλο σχέδιο. Το μόνο σχέδιο που υπάρχει είναι αυτό με τα 19 βήματα που τελειώνει 19 Αυγούστου και πληρώνεται το ομόλογο της Εκουτού της 20 του μηνός. Δεν θέλω να πιστέψω ότι εκτός από κάποιες δυνάμεις εκτός την Ελλάδα υπάρχουν και εδώ μέσα άνθρωποι που θέλουν να μας πάνε σε δάνειο γέφυρα. Νομίζω ότι είχαμε εντολή από πολύ μεγάλη πλειοψηφία του ελληνικού κοινοβουλίου να διαπραγματευτούμε μια νέα συμφωνία. Εμείς έχουμε κάνει αυτό το χρέος που είχαμε και αυτή την εντολή και νομίζω ότι και να είναι η θέση του καθένα και της καθεμίας για το ευρώ, αν είναι καλή συμφωνία, κακή συμφωνία, δεν πρέπει να υπάρχει κανένας και καμία που δουλεύει είτε υποκειμενικά ή αντικειμενικά για ένα δάνειο γέφυρας. Χρειάζεται αύριο να πάω στο Eurogroup, γιατί από αύριο αρχίζουν οι άλλες βουλές σε αυτές τις χώρες που χρειάζονται αυτή τη διαδικασία. Αρχίζει με τη Φινλανδία αύριο και μετά είναι Γερμανία, Ολλανδία και άλλες χώρες. Αν αύριο δεν υπάρχει συμφωνία στο Eurogroup για αυτό που έχουμε συζητήσει μαζί με τους θεσμούς και υπάρχει συμφωνία, η Φινλανδία δεν θα ψηφίσει και θα έχουμε πάει σε ένα δάνειο γέφυρα. Όσοι θέλουν να ρισκάρουν αυτό, μπορεί να ψηφίσουν κατά του αιτήματός μας για το κατεπήγον.